Με το δικό του τρόπο, εξέφρασαν την αντίδρασή του οι σύλλογοι, και αθλητέ για το επικείμενο κλείσιμο του κολυμβητηρίου Ξάνδη, πραγματοποιώντα συγκέντρωση το μεσημέρι τη Δευτέρα έξω από τι εγκαταστάσει. Με την ανακοίνωση που έχει βγάλει ο Δήμο Ξάνδη, μα λέει μόνο το πότε θα κλείσει. Για το αν θα ανοίξει, δεν έχουμε καμία ακόμα επίσημη ενημέρωση. Εμεί θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο Δήμαρχος θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να. Μπορέσουν τα παιδάκια μας να ξανακολυμπήσουν στο κολυμπητήριο γιατί κάποιοι ασχολούνται με τον αθλητισμό και πέρα από τον αθλητισμό υπάρχουν και άνθρωποι με προβλήματα υγείας που πρέπει να λειτουργεί αυτό το αθλητικό κέντρο στην πόλη μα. Τα τελευταία τρία χρόνια ε, έχουν γίνει αρκετά έργα στο κολυμπητήριο, έχουν εξοδευτεί αρκετά χρήματα. Και μας φαίνεται περίεργο γιατί τελικά δεν κατάφεραν να, το, να κατεβάσουν τα κοστολόγια έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν το κουλυβητήριο και τις δύσκολες μέρες που διανύει ο τόπος μας. Από ό,τι μας λένε είναι οικονομικό το θέμα και πολλά τα καύσιμα για τη θέρμανση του κουλυβητήριου. Εκεί εστιάζεται το πρόβλημα. Ακόμα δεν έχει κλείσει κανένα κολυμβητήριο στου διπλανού νομού. Αυτά αναφέρονται και νομίζω ότι είναι, ψάχνουν άλοθη οι πολιτικοί μα για να κλείσουν τα κολυμβητήρια. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση ώστε να μπορέσουν η πολιτική βουλήση για να τα κρατήσουν ανοιχτά. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουν προσπάθειες ώστε τα αθλητικά κέντρα σε αυτές τις δύσκολες εποχές, το καταλαβαίνουμε όλοι μας, ότι το πρόβλημα είναι οικονομικό, αλλά πρέπει να λειτουργήσουν ε, για πολλού λόγου. Από την πλευρά του και οι ίδιοι οι κολυμβητές σημειώνουν ότι προτίθενται να δημιουργήσουν ένα σύλλογο με σκοπό να διεκδικήσουν τη συνέχιση τη λειτουργία του κολυμβητηρίου. Είμαστε μια μεγάλη, ένα αρκετά μεγάλο πλήθο ατόμων, γύρω στα 300 άτομα που ερχόμαστε σε καθημερινή βάση. Αυτέ τι μέρε λόγω εορτών λείπουν αρκετοί, είναι φοιτητέ και δεν έρχονται. Όμω ε, προ... Τι να φτιάξουμε σύλλογο με σκοπό να διεκδικήσουμε την συνέχιση της λειτουργίας του κολυμβητηρίου. Ήδη είχαμε μαζέψει το καλοκαίρι υπογραφές, γύρω στις 500 υπογραφές. Τώρα με το που μάθαμε ότι σκοπεύουν να κλείσουν το κολυμβητήριο μαζέψαμε γύρω στις 200 ήδη υπογραφές. Με σκοπό να απαιτήσουμε από τον Δήμο να βρει λεφτά για να συνεχίσει η λειτουργία του κολυμβητηρίου. Άνθρωποι... Που έχουν ανάγκη, με ειδικέ ανάγκε, παιδιά, δεν μπορούν να μείνουν χωρί έναν χώρο άθληση, σαν το κολυμβητήριο, σε μια πόλη σαν την Ξάνθη. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Οι αρχέ είναι υποχρεωμένε να βρουν μία λύση. Είναι υποχρεωμένε να βρουν μία λύση. Α... Μερικοί χώροι είναι πολυδάπανοι. Για τον λόγο αυτό, οι χώροι γίνονται δημοτικοί. Πρέπει να υποστηριχθούν από το Δήμο. Η ιδιαίτερη αγανάκτηση εκφράζουν και οι γονεί των παιδιών τα οποία αθλούνται καθημερινά στο κολυμβητήριο τη Ξάνδη. Καθώ όπω δηλώνει, η απόφαση αυτή μοιάζει να πάρθει και ελαφρά την καρδία. Εκφράζω την αγανάκτηση, όχι μόνο τη λύπη, την αγανάκτηση πάρα πολλών γονέων που, που για τα παιδιά του θα είναι πληγή και μεγάλη ταλαιπωρία για τα παιδιά να τα αφήσουμε παιδιά τα οποία τώρα. Πρέπει να συνηθίσουν και να μάθουν τον αθλητισμό από πέντε χρονών που έρχονται εδώ πέρα από τη μικρή πισίνα από τη μεγάλη. Έτσι, ε, απροσδόκητα, χωρί ουσιαστική προετοιμασία για αυτό το οποίο έμελε να συμβεί. Δεν είναι δυνατόν να δεχθώ αιτιολογήματα ε, του τύπου δεν το εγνώριζα ή δεν έχει επικοινωνήσει ο Δήμαρχο με του Προέδρου εδώ, όταν είναι ένα τόσο σημαντικό πράγμα στην καθημερινότητα του, 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 του ξανθιώτη πολίτη. Αυτά τα πράγματα δεν αρμόζουν στην πόλη μα. Έχουμε ένα κολυμπητήριο. Αλλού μπορεί να κλείσουν τα κολυμπητήρια επειδή είναι δύο και υπάρχει εναλλακτική περίπτωση. Εδώ πέρα θα πρέπει σοβαρά να κάτσουν όλοι όσοι εμπλέκονται στο κολυμπητήριο να βρουν τα χρήματα. Δεν είναι ζήτημα δικό μα. Εμεί πληρώνουμε αυτά τα οποία μα ζητάει ο Δήμαρχο. Έπρεπε να το γνωρίζαμε ήδη από καιρό ότι, ότι επρόκειτο να γίνουν αυτά τα πράγματα. Και θα πρέπει τώρα να βρεθούν επί του παρόντο τα χρήματα για να λειτουργήσει το κολυμπητήριο. Και από εκεί και πέρα υπάρχει πολυτεχνείο εδώ, υπάρχουν γνώμε πολιτικών μηχανικών, μηχανών ηλεκτρολόγων, υπάρχουν ευρωπαϊκά κεφάλαια να μην γίνουν στη θέση άλλων, να μπουν υλιακά τώρα να μειωθεί πάρα πολύ το κοστολόγιο, έτσι ώστε να είμαστε περήφανοι για αυτό το πράγμα. Ήδη επενδύθηκαν πάρα πολλά χρήματα στο κολυμβητήριο και είναι αδικία για το ίδιο το κολυμβητήριο και για το ξανθιώτη πολίτη που μέχρι τώρα ήταν περήφανο. Που είχαμε τη δυνατότητα, είχαμε ένα γήπεδο να πηγαίνουμε και ένα κολυμβητήριο να φέρουμε τα παιδιά μα. Δεν ήθελε στον ένα χώρο, ή θέλει στον άλλο. Πώ δηλαδή έτσι ελαφρά την καρδία μοιάζει να γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Τέλος, αυτό που φαίνεται είναι ότι οι εμπλεκόμενοι θα προτείνουν δυναμικέ κινητοποιήσεις όπως αυτή της Δευτέρας, η οποία έχει ω στόχο να βρεθεί άμεσα μια διέξοδο ή λύση στο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει πλέον το κολεβητήριο της Ξάνθης.